Ο Παναγιώτης Κυπριανού γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1963 στη Λευκοσία. Γονείς του, ο Ανδρέας Κυπριανού από τη Μουσουλίτα και η Θεοδόρα Γαστριώτη από το Λιθροδόντα, οι οποίοι διαμένουν στα Λατσά. Έχει δύο αδέρφια, τον Κωνσταντίνο και τον Κύπρο Κυπριανού. Είναι παντρεμένος με την Πινελόπη και έχει δύο παιδιά, τη Μαρία και τον Ανδρέα. Αποφύτησε από το Πανκύπριο Γυμνάσιο και συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά στα Τεθωρακισμένα. Πρώτος στις Πανκύπριες Εξετάσεις Υποψηφίων Δικηγόρων, ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου από το 1991. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος από το 1997 έως το 2001, Αντιδήμαρχος από το 2002 έως το 2006. Σήμερα επιτελεί τα καθήκοντα του Δημάρχου Λατσιών από το 2007 μέχρι το 2011 με απόλυτη επιτυχία. Η προσφορά του στα κοινά, στον αθλητισμό και στα Λατσιά γενικότερα είναι πολύ πλούσια. Διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠ και είναι μέλος της Δικαστικής Επιτροπής από ΕΣΠ, μέλος της ΤΟΚ. Διετέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Λατσιών. Σήμερα είναι μέλος της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ. Επίτιμος πρόεδρος του Φιλοαστυνομικού Συνδέσμου Λευκοσίας. Εκπροσώπησε το Δήμο Λατσιών σε ευρωπαϊκά συνέδρια. Συμμετείχε σε συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Φίλες και φίλοι, υποδεχτείτε στο βήμα τον υποψήφιο Δήμαρχο Λατσιών, κύριο Παναγιώτη Κυπριανού, για την επίσημη εξαγγελία της υποψηφιότητάς του. Τον εμπιστευόμαστε. Τον στηρίζουμε. Μαζί συνεχίζουμε για τα Λατσιά που αξίζουν. Παρήκω μας. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Τελικά δεν είναι μόνο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι ευαίσθητος και ευκολοσυγκίνητος. Είναι και ο Δήμαρχος των Λατσιών. Είναι και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Κυριάκο Νίνιο, πρόεδρο του Σωματείου Παρθενώνα και συνάδελφο στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και τον κύριο Κωνσταντίνο Καποδίστρια για τα πολύ καλά τους λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβαστό Ιερατείο, αδελφέ πρόεδρε της κοινότητας Λιθροδόντα, αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, συνδημότησες, συνδημότες, φίλες και φίλοι. Σας καλωσορίζω στην εξαγγελία της υποψηφιότητάς μου με σκοπό την επίσημη έναρξη της προεκλογικής μου εκστρατείας για την επαναδιεκδίκηση της Δημαρχίας του Δήμου Λατσιών. Κίνητρο στην υποψηφιότητά μου είναι η εκπλήρωση ενός οράματος και όχι ο τίτλος που ήδη κατέχω, ούτε σύνδρομα εξουσίας, αφού λειτουργήσα σε όλη μου τη θητεία συλλογικά, με σύνεση και συνένεση, σίγουρα όχι με οποιαδήποτε οικονομικά συμφέροντα, ούτε κομματικές φιλοδοξίες, αφού η μόνη μου φιλοδοξία είναι η παραγωγή έργου. Γι' αυτό άλλωστε κατέρχομαι ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Γιατί εκτιμώ ότι η εκπλήρωση ενός οράματος δεν έχει ούτε κομματικό χρώμα, ούτε κομματικό στίγμα. Το όραμά μου είναι να καταστούν τα Λατσιά μας μια πόλη σύγχρονη, ευρωπαϊκή και ανθρώπινη, φιλική στο περιβάλλον, με ιδανικές συνθήκες ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους της. Μια πόλη ζωντανή και καθαρή, με λάμψη και ομορφιά, και ένα Λατσιώτη περήφανο που να ζει και να εργάζεται σε αυτή την πόλη. Θεωρώ χρέος μου απέναντι στους συμπολίτες μου να διασφαλίσω ότι τα Λατσιά θα συνεχίσουν την αξιόλογη πορεία των προηγούμενων χρόνων, ότι θα αξιοποιήσουμε όλα όσα πετύχαμε και θα πετύχουμε ακόμη περισσότερα. Με εμπειρία και γνώση, θέληση και δύναμη, θα πάμε τα Λατσιά πολλά ακόμη βήματα μπροστά. Για την πενταετία που μας πέρασε, βάλαμε τα θεμέλια για ανάπτυξη και αναμόρφωση. Και η συνταγή για την επιτυχημένη μας πορεία ήταν απλή. Υιοθετήσαμε το σωστό προγραμματισμό, όραμα και οργάνωση του πρώην Δημάρχου κ. Χριστάκη Χριστοφίδη,
τον ενθουσιασμό και την πρακτικότητα από τον φίλο και τέος δήμαρχο Κωστή Ευσταθίου, επί της θητείας των οποίων είχα την τιμή να διατελέσω ως δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος αντίστοιχα. Εμείς απλά συνεχίσαμε τη σκληρή δουλειά. Απλά συνεχίσαμε, αλλά και προσθέσαμε τη σκληρή δουλειά. Δώσαμε τα πάντα για το Δήμο μας και να είστε σίγουροι ότι και πάλι θα δώσουμε τα πάντα και στην επόμενη πενταετία. Φίλες και φίλοι, εμείς ανεγείραμε την κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών, ένα πραγματικό στολίδι προς όφελος της νεολαίας μας. Ανεγείραμε το πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο Κωνσταντίνος Καποδίστριας στον παλαιό πυρήνα των Λατσιών. Λειτουργούμε σε λίγες μέρες το κέντρο συνταξιούχων, επεκτείνοντας την κοινωνική μας προσφορά. Εμείς προωθήσαμε και ολοκληρώνουμε σε ένα μήνα την ανέγερση της πρώτης φάσης του γραμμικού πάρκου Άγιος Γεώργιος, δίνοντας μια ποιοτική ανάσα στις οικιστικές περιοχές που τον περιβάλλουν. Δώσαμε έφαση στους προσφυγικούς οικισμούς και με τα έργα μας οι πρόσφυγες δημότες μας ένιωσαν δίπλα τους και αισθάνομαι ότι μας εμπιστεύονται. Εμείς ανεγείρουμε το κανάλι της Αιώλου που έχει σηματοδοτήσει την έναρξη ανάπλασης του παλαιού πυρήνα. Αναβαθμίσαμε και καταστήσαμε λειτουργικές τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου στα Αγρίδια προς όφελος όλων των μαθητών μας, ετοιμάζοντας σχέδια και προκυρήσοντας μάλιστα προσφορές για τη δημιουργία σύγχρονων αποδυτηρίων. Αναβαθμίσαμε την καθαριότητα με την αγορά σαρόθρου, αλλά και με τη σωστή οργάνωση και προγραμματισμό. Εμείς μετατρέψαμε 15 δημοτικά πάρκα σε ασφαλείς παιδικές χαρές με ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας. Αναβαθμίσαμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου με το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας Κύπρου και άλλες ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δημιουργήσαμε νέα πάρκα σε κεντρικές περιοχές του Δήμου και φυτέψαμε πράσινο παντού. Ξεχωρίζει αυτό που φυτέψαμε κατά μήκος της λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη, που έχει μετατρέψει την είσοδο των Λατσιών σε ένα πραγματικό στολίδι. Εμείς ανεγείραμε το μνημείο πεσόντων και αγνοωμένων ως ελάχιστο φόρο τιμής για αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους υπερπίστεως και πατρίδος. Λειτουργήσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας δίνοντας βήμα στους νέους ανθρώπους. Λειτουργούμε το θεσμό του ανοιχτού σχολείου αξιοποιώντας τους αθλητικούς χώρους ως κέντρο πολιτισμού, αθλητισμού και δημιουργίας. Εμείς λειτουργήσαμε το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη, αναβαθμίζοντας την εξυπηρέτηση αλλά και την επικοινωνία με τον Δημότη. Ολοκληρώσαμε την ασφαλτόστρωση των αγροτικών δρόμων, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των δημοτών μας που ζουν εκεί. Εμείς, φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για την έναρξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το περιβαλλοντικό πάρκο Παλουρόκαμπου. Αγαπητοί φίλοι, όλα αυτά τα οποία αναφέρονται δεικτικά καταδεικνύουν την πολύπλευρη και πολυεπίπεδη προσφορά του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου τα τελευταία 5 χρόνια, το σωστό προγραμματισμό και οργάνωση μεταξύ Δημάρχου και υπηρεσιών του Δήμου. Τα έργα είναι εκεί και φαίνονται. Τα απολαμβάνουν οι δημότες μας και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Έγιναν πολλά και έπονται ακόμη περισσότερα. Στα χρόνια που έρχονται, είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι η ποιότητα των υπηρεσιών στους δημότες μας θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο και ότι θα ολοκληρώσουμε τα μεγάλα και σημαντικά έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί, όπως είναι τα εξωτερικά ιατρεία, το περιβαλλοντικό πάρκο Παλουρόκαμπου, η ανάπλαση του παλαιού πυρήνα, η ολοκλήρωση του γραμμικού πάρκου, όλων των φάσεων του γραμμικού πάρκου, η συνέχιση της ανακαίνησης των προσφυγικών οικισμών, αλλά και η αξιοποίηση του φαραγγιού της Κακαρίστρας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε το στρατηγικό μας στόχο, που είναι να κάνουμε τα Λατσιά μεγάλα σε έργα και ζηλευτά σε συνθήκες και ποιότητα ζωής. Πιστεύουμε
ότι οι συμπολίτες μας θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στο έργο που έγινε και θα διασφαλίσουν ότι το έργο αυτό θα συνεχιστεί για να ολοκληρωθεί. Θα σιγουρέψουν ότι τα Λατσιά θα συνεχίσουν να πηγαίνουν μπροστά. Φίλες και φίλοι, επαναδιεκδικώ τη Δημαρχία για ολοκλήρωση του έργου που ξεκινήσαμε. Το έργο αναμόρφωσης, μεταμόρφωσης, αηφόρου ανάπτυξης και εξυγχρονισμού των Λατσιών. Γι' αυτό και το σύνθημα της εκστρατείας μας που μας αντιπροσωπεύει πλήρως. Μαζί συνεχίζουμε για τα Λατσιά που αξίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.